Καλώς ήρθατε στη βιοχημεία. Συνεχίζουμε τα μαθήματά μας με το 10ο κεφάλαιο που περιλαμβάνει το κύκλο του Krebs. Ο κύκλος του Krebs είναι αλλιώς γνωστός και ως κύκλος του κυτρικού οξέως. Πάμε λοιπόν να δούμε τις αντιδράσεις οι οποίες συμβαίνουν με συντακτικούς τύπους αλλά και τρισδιάστατα μοριακά μοντέλα. Όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο κατά τη γλυκόλυση, η γλυκόζη μετατρέπεται σε πυροσταφυλικό οξύ. Κάτω από αερόβιες συνθήκες, το επόμενο βήμα είναι η οξυδωτική αποκαρβοξυλίωση του πυροσταφυλικού οξέως σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Για να συμβεί αυτό, πρώτα μετατρέπεται σε ακέτυλο συνένζυμο α και στη συνέχεια με μια σειρά αντιδράσεων που είναι γνωστές με το όνομα κύκλος του κυτρικού οξέως ή κύκλος του Krebs που θα δούμε στη συνέχεια, γίνεται πλήρη αποκαρβοξυλίωση σε διοξίδιο και νερό, που είναι και τα τελικά προϊόντα μιας χημικής καύσης. Εκτός από το πυροσταφυλικό οξύ που είναι το προϊόν διάσπασης συντανθράκων και άλλα προϊόντα μεταβολισμού λοιπόν αλλά και αμινοξιών οξυδώντας στο κύκλο του κυτρικού οξέως του διοξείδιου του άνθρακα. Ο κύκλος λοιπόν αυτός είναι ο τελικός κοινός δρόμος για την απεικοδόμηση όλων των θρεπτικών ουσιών. Όπως είπαμε και πριν, το πυροσταφυλικό οξύ, προκειμένου να διασπαστεί τελείως σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό, καταρχήν αντιδρά μαζί με ένα μόριο NAD-SYN, καθώς επίσης και συνένζυμο α, και έτσι μας δίνει το ακέτυλο συνένζυμο α. Το μαύρο τμήμα του πυροσταφυλικού οξέως που έχουμε δηλώσει εδώ, δίνει ένα διοξείδιο του άνθρακα το οποίο φεύγει σε αυτό το σημείο. Επίσης παράγεται και NAD. Το κόκκινο τμήμα του πυροσταφυλικού είναι η ακετυλωμάδα, η οποία μαζί με το συνένζυμο α θα μας φτιάξει το ακέτυλο συνένζυμο α, όπως βλέπουμε στο παρακάτω ο χημικό συντακτικό τύπο. Το κόκκινο λοιπόν τμήμα είναι η ακετυλωμάδα. Όλο το υπόλοιπο τμήμα είναι το συνένζυμο α. Όλο αυτό μαζί μας κάνει το ακέτυλο συνένζυμο α, που φυσικά για την τομογραφία το γράφουμε με αυτή τη μορφή για να μην το κοβαλάμε συνέχεια. Αυτό το ακέτυλο συνένζυμο α θα εισαχθεί στο κύκλο του κυτρικού οξέως, έτσι ώστε να γίνει πλήρη αποκαρβοξυλίωση της ακετυλωμάδας σε διοξείδιο του άνθρακα. Πάμε να δούμε τα βήματα του κυτρικού οξέως. Στο πρώτο βήμα, ένα μόριο ξαλοξικού οξέως που είναι και η πρώτη ένωση που συμμετέχει στο κύκλο του κυτρικού οξέως, κύκλος του κυτρικού οξέως ο οποίος πρέπει να πούμε ότι γίνεται μέσα στα μυτοχόνδρια. Το γράφουμε εδώ πέρα λίγο πλαγιαστά το ξαλοξικό οξύ για να δούμε πώς ακριβώς θα συνδεθεί με το επόμενο αντιδραστήριο, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά το ακέτυλο συνένισμο α το οποίο είχαμε δει να παράγεται σε προηγούμενο στάδιο. Αυτή λοιπόν η ακετυλωμάδα που είναι ενεργοποιημένη, το κόκκινο τμήμα το οποίο βλέπετε εδώ, θα έρθει να αντιδράσει μαζί με το ξαλοξικό οξύ και έτσι θα φτιάξει το κυτρικό οξύ. Από τους τέσσερις λοιπόν άνθρακες που είχαμε πριν, εδώ έχουμε πλέον το ξαλοξικό οξύ, το οποίο έχει 6 άνθρακες, 3 καρβοξυλωμάδες, καθώς επίσης και μια υδροξυλωμάδα εδώ πέρα στο δεύτερο άνθρακα στη δεύτερη θέση. Για να γίνει λοιπόν αυτή η αντίδραση, μετατράπηκε το ξαλοξικό σε κυτρικό οξύ, ενώ το ένζυμο το οποίο την έκανε δυνατή είναι η κυτρική συνθετάση. Αυτά βέβαια τα ένζημα του κυτρικού οξέως είναι στη βιβλιογραφία και δεν χρειάζεται να ξέρετε για τη σχολική σας ύλη. Σε ένα επόμενο βήμα έχουμε την ισομερίωση του κυτρικού οξέως. Το κυτρικό οξύ, το οποίο το γράφουμε πιο ευθύγραμμα για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει, έχει μια υδροξυλωμάδα στο δεύτερο άνθρακα. Αυτή η υδροξυλωμάδα λοιπόν με ισομερίωση μεταφέρεται σε ένα γειτονικό άνθρακα και έτσι από το μόριο του κυτρικού οξέως το οποίο είχαμε πριν μεταφερόμαστε στο ισοκυτρικό οξύ, που όπως βλέπετε και στο τρισδιάστατο σχήμα έχει πλέον το υδροξύλιο στη δεύτερη θέση, δεύτερο καρβοξύλιο, ενώ πριν ήταν στην τρίτη θέση, εδώ πέρα ακριβώς δίπλα στην άλλη καρβοξυλωμάδα. Αυτό λοιπόν είναι το ισοκυτρικό οξύ. Για να παράγουμε το ισοκυτρικό οξύ από το κυτρικό οξύ, χρειάζεται και η μεσολάβηση του ενζύμου ακονιτάση. Σε ένα τρίτο στάδιο, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι μια οξύδωση, αλλά ταυτόχρονα και αποκαρβοξυλίωση του ισοκυτρικού οξέως. Το υδροξύλιο που βλέπετε στη δεύτερη θέση, εδώ με μπλε βέλος, με ένα μόριο NAD-SYN το οποίο οξυδώνεται, μας δίνει μια ακέτον ομάδα, ταυτόχρονα βέβαια το μόριο NAD-SYN μετατρέπεται σε NADI, ενώ παράλληλα, η καρβοξυλωμάδα η οποία βλέπετε αυτή τη στιγμή να αποδεικνύεται από το πράσινο βέλος απομακρύνεται και έτσι ουσιαστικά αφαιρείται ένα μόριο διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό σημαίνει ότι από το ισοκυτρικό οξύ παράγεται το α και το γλουταρικό οξύ με έναν άνθρακα λιγότερο ο οποίος φαίνεται και στο τρισδιάστατο σχήμα εδώ στην τρίτη θέση, ενώ στο δεύτερο άνθρακα υπάρχει ο διπλός δεσμός με το οξυγόνο που είναι αυτό ακριβώς το σημείο. Άρα λοιπόν τι έχουμε σε αυτό το τρίτο στάδιο. Έχουμε τη μετατροπή του ισοκυτρικού σε α και το γλουταρικό. Μια μετατροπή του NAD-SYN σε ένα μόριο NADI, ενώ ταυτόχρονα παράγεται και ένα μόριο διοξιδίου του άνθρακα. Το ένζυμο το οποίο κάνει την αντίδραση αυτή είναι η ισοκυτρική αφιδρογονάση. Τέταρτο βήμα λοιπόν για τον κύκλο του κυτρικού οξέως. Μια οξύδωση και ταυτόχρονη αποκαρβοξυλίωση του α και του γλουταρικού οξέως. Όπως βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα στο συντακτικό τύπο, η καρβοξυλωμάδα η οποία βρίσκεται σε αυτόν εδώ πέρα τον άνθρακα,
Ταυτόχρονα με ένα μόριο NAD συν οξυδώνεται, τον μόριο Εβεράντσι θα γίνει NADI, ενώ παράλληλα αποκαρβοξυλιώνεται και έτσι δίνει ένα διοξείδιο του άνθρακα. Με την αντίδρασή του ταυτόχρονα με ένα συνένζυμο α, το α και το γλουταρικό οξύ μας δίνει το ηλέκτρικο συνένζυμο α, το οποίο ηλέκτρικο συνένζυμο α είναι όλο αυτό το πρωτοχημικό μόριο το οποίο βλέπετε, αφού συνδέεται με το συνένζυμο α, το οποίο πραγματικά είναι ένα πολύπλοκο χημικό μόριο. Εάν κάνω ένα zoom μόνο στην ομάδα η οποία μας ενδιαφέρει, θα δούμε λοιπόν εδώ πέρα ότι στην άκρη, δίπλα στο άτομο του θείου, έχουμε αυτά τα 4 άτομα άνθρακα τα οποία ουσιαστικά βλέπετε και δίπλα στο συντακτικό τύπο. Αυτό λοιπόν το οποίο έχει συμβεί σε αυτήν την αντίδραση είναι η μετατροπή του α και του γλουταρικού οξέως σε ηλέκτρικο συνένζυμο α, ένα μόριο NAD συν έγινε NADI, ενώ παρήχθηκε ένα μόριο διοξιδίου του άνθρακα. Το ένζυμο το οποίο έκανε την αντίδραση είναι η α και το γλουταρική, με συγχωρείτε, αφιδρογονάση. Με την παραγωγή του ηλέκτρικου συνένζυμου α, σε αυτό το σημείο έχουμε έναν δεσμό υψηλής ενέργειας. Άρα λοιπόν εδώ πέρα σε ένα πέμπτο βήμα έχουμε την αντίδραση μαζί με ένα μόριο διφοσφορικής γουανοσύνης, καθώς επίσης και μια φωσφορική ομάδα, και μετατροπή αυτού του μορίου σε ένα μόριο τρισφοσφορικής γουανοσύνης, με ταυτόχρονη απομάκρυνση του συνένζυμου α. Έτσι λοιπόν το ηλέκτρικο συνένζυμο α, το οποίο βλέπουμε εδώ, μετατρέπεται σε ηλεκτρικό οξύ. Περάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο στον κύκλο του κυτρικού οξέως, όπου πλέον έχουμε 4 άτομα άνθρακα. Και όπως βλέπετε και εδώ, το ηλεκτρικό οξύ είναι ένα συμμετρικό μόριο, το οποίο απλά διαθέτει μια καρβοξυλομάδα στον πρώτο αλλά και στον τέταρτο άνθρακα. Εδώ λοιπόν σε αυτό το πέμπτο βήμα, σε αυτό το πέμπτο στάδιο, έχουμε μια μετατροπή του ηλεκτρικού συνένζυμου α σε ηλεκτρικό οξύ, ενώ παράλληλα έχουμε και τη δημιουργία ενός μορίου τριφοσφορικής γουανοσύνης. Το ένζυμο το οποίο έκανε την αντίδραση είναι η συμφθετάση του ηλέκτρικου συνένζυμου α. Σε ένα έκτο βήμα έχουμε την οξύδωση του ηλεκτρικού οξέως, όπου εδώ πέρα στο σημείο που μας δείχνουν τα βέλη, ένα μόριο FAD, το οποίο μετατρέπεται σε ένα μόριο FAD2, οξυδώνει το ηλεκτρικό οξύ και παράγει έναν διπλό δεσμό ανάμεσα σε αυτούς τους δύο άνθρακες, και έτσι από το ηλεκτρικό οξύ περνάμε στο φουμαρικό οξύ. Βλέπουμε και εδώ πέρα το φουμαρικό οξύ στο τριζιάστατο σχήμα, είναι ένα εντελώς επίπεδο μόριο, το οποίο έχει μια καρβοξυλομάδα στον πάνω άνθρακα, καθώς επίσης άλλη μια στον τελευταίο, ενώ οι δύο ενδιάμεσοι άνθρακες συνδέονται με διπλό δεσμό. Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε μια μετατροπή του ηλεκτρικού οξέως σε φουμαρικό οξύ και μετατροπή ενός μορίου FAD σε FAD2. Το ένζυμο το οποίο κάνει την αντίδραση είναι ηλεκτρική αφιδρογονάση. Το φουμαρικό οξύ, το οποίο παρήχθη πριν, ενυδατώνεται στο στάδιο του 7ο, άρα σημαίνει ότι θα πάρει ο διπλός δεσμός που βλέπουμε εδώ πέρα ένα μόριο νερού. Θα γίνει μια αντίδραση προσθήκης. Το υδρογόνο του νερού θα πάει στον έναν από τους δύο άνθρακες, το υδροξύλιο θα πάει στον άλλον, με αποτέλεσμα το φουμαρικό οξύ, με αυτήν εδώ πέρα την προσθήκη του νερού, να έχουμε το μυλικό οξύ. Μυλικό οξύ, το οποίο βλέπετε και εδώ πέρα στο πλήρη συντακτικό τύπο, έχει το υδρογόνο στον έναν από τους δύο άνθρακες του προηγούμενου διπλού δεσμού, ενώ το υδροξύλιο στον άλλον. Μυλικό οξύ, και ξαναγυρίζουμε πάλι στο τρισδιάστατο σχήμα για να δούμε και από την πίσω πλευρά που θα γυρίσει την υδροξυλομάδα, να το οξυγόνο με το υδρογόνο το οποίο προσθέθηκε. Άρα λοιπόν εδώ τι έχουμε. Μια μετατροπή του φουμαρικού οξέως σε μυλικό, με το ένσημο το οποίο κάνει την αντίδραση να είναι η φουμαράση. Περνάμε λοιπόν και στην τελευταία αντίδραση του κύκλου του κυτρικού οξέως. Εδώ έχουμε την ενοξείδωση του μυλικού. Από ό,τι βλέπουμε στο συντακτικό τύπο, εδώ ακριβώς στη δεύτερη θέση στο μυλικό οξύ έχουμε μια υδροξυλομάδα. Αυτή η υδροξυλομάδα οξυδώνεται με ένα μόριο NAD συν, το οποίο βέβαια γίνεται NADI, και μας δίνει μια κετονομάδα. Αυτό σημαίνει χημικώς ότι από το μυλικό οξύ θα περάσουμε στο οξαλοξικό οξύ, και έτσι ουσιαστικά θα ξαναφτιαχτεί το πρώτο μόριο το οποίο ξεκίνησε το κύκλο του κυτρικού οξέως. Σε αυτή την αντίδραση, βλέπετε το διπλό δεσμό εδώ πέρα στο τριζιάστατο σχήμα με το οξυγόνο, το οποίο είναι στην δεύτερη θέση. Σε αυτή την αντίδραση, αυτό το οποίο έχει γίνει είναι η μετατροπή του μυλικού οξέως στο οξαλοξικό, και το ένσημα που έκανε την αντίδραση αυτή ήταν η μυλική αφιδρογονάση. Πάμε σε συνέχεια να δούμε την ενεργειακή απόδοση του κύκλου του Krebs. Κατά την πρώτη αντίδραση, το οξαλοξικό οξύ μετατρέπεται σε κυτρικό οξύ. Επειδή το πρώτο προϊόν το οποίο βγαίνει είναι κυτρικό οξύ, από εκεί παίρνει και το όνομα το κύκλος του Krebs, όπου λέγεται κύκλος του κυτρικού οξέως. Δεν έχουμε κάποια παραγωγή σε κάποιο μόριο που μας ενδιαφέρει. Και πάμε στο δεύτερο βήμα. Έχουμε το κυτρικό οξύ να ισομεριώνεται σε ισοκυτρικό, και πάλι καμία παραγωγή χρήσιμου προϊόντος. Επόμενο στάδιο. Μετατροπή σε α και το γλουταρικό οξύ, όπου έχουμε πλέον την παραγωγή ενός μορίου NADI, ενώ ταυτόχρονα από αποκαρβοξυλίωση έχουμε να παράγεται και ένα μόριο διοξιδίου του άνθρακα. Σε επόμενο στάδιο, το α και το γλουταρικό οξύ μετατρέπεται σε ηλέκτρικο συνένζυμο α, ενώ έχουμε παραγωγή ενός δευτέρου μορίου NADI και ενός δευτέρου μορίου διοξιδίου του άνθρακα. Το ηλέκτρικο συνένζυμο α γίνεται ηλεκτρικό οξύ και ταυτόχρονα παράγεται και ένα μόριο τριφοσφορικής γουανοσύνης.
Το ηλεκτρικό οξύ γίνεται φουμαρικό οξύ και τελικά παράγεται και ένα μόριο Φάντι 2. Τελικά από φουμαρικό οξύ παίρνουμε το μυλικό οξύ χωρίς κάποια περαιτέρω παραγωγή χρήσιμου μορίου, ενώ από το μυλικό οξύ επιστρέφουμε και πάλι στο οξαλοξικό οξύ για να έχουμε και μια παραγωγή ενός τρίτου μορίου Νάντι. Τελικά, εάν δούμε τι ακριβώς έχει γίνει λοιπόν στο κύκλο του Krebs, θα δούμε ότι έχουν παραχθεί τρία μόρια Νάντι, ένα μόριο Φάντι 2 και ένα μόριο τριφοσφορικής γουανοσύνης. Κάθε ένα μόριο Νάντι ισοδυναμεί με τρία μόρια ATP, άρα αποδέχουμε ένα κέρδος 9 μορίων ATP. Το ένα μόριο Φάντι ισοδυναμεί με 2 μόρια ATP, ενώ το ένα μόριο τριφοσφορικής γουανοσύνης ισοδυναμεί επίσης με ένα μόριο ATP. Συνολικά λοιπόν παράγονται 12 μόρια ATP από ένα κύκλο κυτρικού οξέως. Ελπίζουμε με τις χημικές αυτές αντιδράσεις και με τους στερεοχημικούς τύπους να καταλάβετε καλύτερα πώς ακριβώς γίνεται ο κύκλος του Krebs μέσα στα μυτοχόνδρια.